Πού είσαι, φίλε. Το ΠΑΟ 24 είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό. Ξεκινάει από τώρα μέχρι και τις 2. Θα ήταν κάτω από άλλες συνθήκες μια ημέρα όπου ο ΠΑΟΚ θα έδινε ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν είναι όμως. Σταμάτα βρε μίζερε. Εντάξει, αποκλειστήκαμε, το ξέρουμε. Ξέρεις τι λέμε. Χρόνια πολλά το συνέδριό σου που γιορτάζει. Ποιος? Κάθεσε εδώ. Χρόνια πολλά στο Σταύρο του Σουντουλίδη, το φίλο μου, τον συνάδελφο, τον αξιόλογο, τον πολύ έμπειρο μικρόσημο και το διάβαζα εγώ τότε που έγραφε. Στα 50 φτάνει τώρα. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στον Σταύρο του Σουντουλίδη. Χρόνια πολλά στον Σταύρο του Σουντουλίδη. Λοιπόν. Άλλον. Στο Σταύρο τον Παράβα. Τον Σταύρο τον Παράβα. Πέθανε. Σοβαρά. Ναι, πέθανε. Δεν μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Δεν το, ναι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Σταύρος. Δεν θυμάμαι άλλον. Σταύρος Κόλκας, ο ξάδερφός μου Σταύρος. Χρόνια πολλά Σταύρο τον Κόλκα, τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σταύρος. Έχεις ξάδερφο Σταύρο Κόλκα. Εννοείται. Ρε. Τι τραβάει ο καημένος. Σαν τον Γκαρσία. Ο ίδιος ο Γκαρσία. Πού ίδιος. Είναι ένας σε κάτι ιστορίες εκεί στο Έψιλον, το οποίο έχει μόνο τέτοια βέβαια. Προσπάθησα δύο φορές να αυτοκτονήσω και είναι ίδιος ο Γκαρσία. Χρόνια πολλά στο Σταύρο τον Κόλκα. Τον owner του ΠΑΟΚ 24. Owner, δε φίλε, πολύ ωραίο. Τον owner του ΠΑΟΚ 24. Ναι, χρόνια πολλά. Να ζήσει, να ευτυχήσει, να χαίρεται τα 46 γενέθλιά του. Δεν είναι γενέθλια από τα πρώτα και είμαι 42, ξεκινάμε τα βασικά. Δεν είσαι 42. 42. Ας τον παπά, δεν είσαι 42. 75 γεννήθηκα, 75. Άρα τρέχεις, 2017, τρέχεις στα 43. Είμαι 42 και αχα, 20 ημερών. Ναι, μπράβο. Ούτε 20, 15. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Στο Σταύρο του Σαράφη. Σταύρο Σαράφη και Σαράφη, φίλε. Και ο μεγαλύτερος Σταύρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άλλος Σταύρος στον ΠΑΟΚ. Σταύρος. Δεν είχαμε Σταύρος, γι' αυτό δεν πάμε καλά, ρε. Το Σταύρο του Καλαφάτη το έστειλες χρόνια πολλά. Δεν είναι, είμαστε εχθροί. Εχθροί. Ναι. Καλά, το ξεπερνάω αυτό γιατί ανήκει δεν είναι. Ανήκει στο γκρουπ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ανήκει. Νομίζω ότι έχει διαφορετικές απόψεις. Δεν έχει σημασία. Αλλά τις έχει εκφράσει. Δεν έχουν εκφραστεί. Αυτές όταν εκφραστούν είναι ξανά φίλοι. Στον Σταύρο τον φυσιοθεραπευτή. Τον φυσικοθεραπευτή. Ναι. Σταύρος Τεζανίδης. Και στον ΠΑΟΚ Σταυρού γράφει ένας φίλος χρόνια πολλά. Στη Σταυρούπολη, την πόλη μου. ΠΑΟΚ Σταυρού. Ναι, ρε. Γιορτάζει. ΠΑΟΚ Σταυρού. Δεν γιορτάζει. Σταυρούπολη. Από μένα πήρε το όνομα η πόλη. Η Σταυρούπολη. Βλάκα, τι. Και νευρίασε ένας Νίκος ναι. Και πήγε έκανε δίπλα την Νικόπολη. Φοβερά, μα είναι διδακτική εκπομπή. Ναι. Διδακτική εκπομπή. Χρόνια πολλά, ναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην πω ότι σήμερα Πέμπτη θα έπαιζε και ο Πέμπτη. Όχι, ρε φίλε, δεν θα το πεις. Το ξεχνάμε. Και ξέρεις τι δεν έχουμε πει. Τι δεν έχουμε με πει. Αυτή την ιστορία την ευρωπαϊκή, γιατί λείπαμε κιόλας. Ναι. Αν δεν γινόταν εκείνη η βλακεία στο πρώτο μάτς μεταξύ Ρέι και Λέοβατς. Ναι. Δύσκολα να έμενε έξω. Δηλαδή, πόσο να έλεγε εκείνο το μάτς, να έλεγε 2-0. Ναι. 2-0 θα έλεγε. Δηλαδή, μάλλον. Με 2-0 θα έμενε έξω. Γιατί δεν είπα ότι έξω θα παίζει. Μόνο θα τα βάζει. Άστο. Τι τραβάμε. Τι δράμα ήταν αυτό. Το ξεπεράσαμε. Εντάξει, πάμε θα γράψουμε ένα βιβλίο για αυτές τις ημέρες του ταξιδιού στη Σουηδία. Πού φτάσαμε. Σε ποιο σημείο του κόσμου φτάσαμε και τι είδαμε. Τι είδαμε. Σου άφησε ψυχικά τραύματα, ναι, πιστεύει. Ναι, το παραδέχομαι. Και εμένα, και εμένα. Το παραδέχομαι. Όλο αυτό το, επειδή το πράγμα. Επειδή μετά ήμασταν στην διπλανή ξαπλώστρα, έβλεπα τα μούτρα σου. Ήταν σοκαρισμένα. Ενώ οι άνθρωποι εκεί ήταν καλοί. Ευγενέστατοι. Ναι, ήρθε μια 80χρονη κυρία και μου έλεγε Don't worry. Στο γήπεδο. Ναι. Σοβαρά. Αφού ο μέσο όρο ηλικία των οπαδών τη έστεση ήταν 80 χρονών. Φανατική. Φανατική. Είναι. Άστο. Κόσμο. Καπί West Side, το ένα το άλλο, αλητία. Πού έφτασε ο ΠΑΟΚ και αποκλείστηκε. Με ποιον παίζει έστρες του σήμερα, κάποιον παίζει. Θυμάσαι την ταμπέλα Trondheim. Ναι, και αυτό είναι πολύ φοβερό. Κοντά στο γήπεδο της έστρες που ήταν λίγο έξω από την πόλη, υπήρχε μια ταμπέλα που έδειχνε προς δυτικά Trondheim. Δηλαδή ήταν στα 200 χιλιόμετρα η Νορβηγία και το Trondheim. Και έμεινε έξω. Κάτσε, βλέπει τώρα την ΑΕΚ με τη Ριέκα. Στοίχημα να έχει εδώ 2.40 Ριέκα, 3.20 Χ, 3.65 Ένωση. 2.70 το over. Εδώ μας κρέμασε χθες.
Λίβερπουλ, έτσι. Νάπολη. Λίβερπουλ, over. Τι over, γκολ γκολ την είχαμε. Αυτό ήταν πιασμένο από το 0. Εκεί Νάπολη, over. Σταύρο, αγόρι, στη δικιά σου μας καλά. Ήρθαν οι καφέδες μας, να είναι καλά. Ο Μικελάντζελο. Κάθε ευτυχία, ολόψυχα, προσωπική, κοινωνική. Ναι, εσύ πήρες χυμό από ό,τι βλέπω. Χυμό πήρα, ναι. Μπράβο. Μπράβο, γιατί σε αυτήν την ηλικία πρέπει να παίρνεις βιταμίνες. Κάτσε, θα σκάσουμε εδώ και παίζει η έστρεσουτ. Τέτοια μέρα. Συγγνώμη που σε χαλάω τέτοια μέρα, αλλά... Ζόρια έστρεσουτ. Ζόρια έστρεσουτ. Ο Παγιανόπουλος. Τον έκανε το δικό σου, τον έκανε να φαίνεται νάνος. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Δεν πήρε μονομαχία, ρε. Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό. Δεν πήρε μονομαχία. Τέτοιο σοκ. Τι πράγμα ζήσαν. Όμως, φαντάζεσαι να έπαιζες Ευρώπη. Πού να έβγαζες άκρη, ρε φίλε, με αυτούς. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ναι, αυτό. Δηλαδή, λες από τη μία ντροπή. Και διαφωνούν εδώ κάποιοι φίλοι, δεν είναι ντροπή, λες στον αθλητισμό κτλ. Ντροπή, λέω εγώ. Ντροπή. Ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ΠΑΟΚ εκεί που έχει φτάσει. Να μην μπορεί να παίξει ο Μίλους και να αποκλείεται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι ντροπή, δεν είναι παράλογο. Ε, καλά, ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά αν αυτοί εδώ, πως είναι τώρα, αυτό το χάλι, το μαύρο, έπαιζαν και Ευρώπη, θα κάνανε να συνέλθουν κανένα. Φαντάζεσαι το Λέοβατς όπως είναι τώρα, γιατί θα συνέλθει, δεν μπορεί να είναι αυτό το χάλι. Το φάγατε το Λέοβατς, εντάξει, φτάνει. Ναι. Εσείς, δώσετε την κακία, δηλαδή βγάλετε κακία και το ήρθε αμέσως την ίδια μέρα. Δηλαδή φτάνει. Φτάνει. Τι κακία, δεν βλέπετε. Κακία βγάλατε, δεν τραυματίστηκε. Κυλιακούς έχει, Κυλιακή δεν είναι και τίποτα απλό. Κυλιακούς έχει. Κυλιακούς έχει. Την ίδια μέρα που το είπατε. Μην πιάθετε στο μάσα τίποτα. Θυμίζετε οπαδούς άλλων ομάδων που έχουν και την περιβόητη κατάρα. Εκεί φτάσατε. Ποιος θα παίξει στον Μπακ την Κυλιακή. Ο Λίνο. Λίνο. Ο Δελιανίδης θα παίξει. Δελιανίδης παιχτάρα. Ο Δελιανίδης και ο Κρέσπο είναι οι επιλογές. Το που λένε. Λοιπόν, ναι, πράγματι. Πράγματι, από τη μία, αυτό που ζει ο ΠΑΟΚ χωρίς Ευρώπη είναι κάπως, είναι λίγο αυτό. Αλλά από την άλλη, και με Ευρώπη αυτή η ομάδα, πού να βγάλει άκρη, πού να κάνει προπόνηση, πού να βρει φυσική κατάσταση, πού να χωρέσει παιχνίδια. Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Φοβάσαι. Ότι. Ότι θα ξεφτυλιζόμασταν. Δεν ήταν ξεφτύλα στο ένα μάτς, θα ήταν. Συνεχιζόμενο το πρόβλημα. Το οποίο δεν λύθηκε ακόμα, βέβαια, θα μου πεις απ' την άλλη. Αλλά έχεις δύο εντός έδρας παιχνίδι. Τι δύο? Ναι, Πανετολικό και Πάσης, έχεις δύο εντός. Ναι, και τι είναι, εύκολα? Όχι, εύκολα δεν είναι. Με τον Πάσης Γιάννενα, δεν τον κέρδισες στα καλά σου. Δεν τον κέρδισες πέρυσι με 32 τελικές, ξέρω εγώ. Δύσκολο μάτς. Αλλά μέχρι και έχουμε και 10 μέρες. Πες μου τι θα γινόταν με Ευρώπη. Δηλαδή. Να πηγαίναμε σήμερα να παίζαμε στην Blizzard. Εδώ θα παίζεις. ΠΑΟΚ Blizzard θα παίζεις. 0-0 σβηστό. Δηλαδή θα προπονούσαν τις προηγούμενες ημέρες, όχι για να βελτιώσεις την ομάδα σου σε φυσική κατάσταση, τακτική κτλ. Θα προπονούσαν για να παίξεις με την Blizzard. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εννοείται ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και πότε θα βελτιώνεται αυτή η ομάδα? Που και πάλι δεν είναι σίγουρο θα βελτιωθεί, έτσι. Θα δούμε. Καλά, δεν θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί, ρε φίλε, δεν μπορεί να αυτοχάλει. Ναι. Δεν γίνεται. Ο Κατουρί θα βρει ρυθμό. Θα μπει ο Ζαμπράνο που είναι κανονικό στόπερ. Θα μπει ο Βιερίνια. Ομάδα όμως. Η ομάδα θα πρέπει να βρει και κάποια ψυχολογία. Θέλει αποτελέσματα για να αρχίσει να δουλεύει καλύτερα. Το ξέρεις και εσύ καλά ότι το σημαντικότερο στοιχείο σε μια ομάδα είναι η πίστη στον πλάνο. Αν δεν υπάρχει πίστη σε αυτό που παίζουν. Μετά αλυσιδωτά έρχονται πόσα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή απλό το πράγμα. Θέλει διαχείριση. Τέλος πάντων, εγώ αισιοδοξώ διακριτικά, γνωρίζοντας βέβαια το χάλι μας, γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, όχι κανένα λόγο. Ο Λουτσέσκου πρέπει να αρχίσει να βρίσκει και τις σταθερές του. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όχι ότι φταίει αυτός για αυτό το πράγμα που παρέλαβε, αλλά όπως λες και εσύ, πολύ σοφά να μην το παραλάμβανε, άμα ήταν έτσι. Υποχρεωμένος είναι. Ναι, είναι υποχρεωμένος, είναι η δουλειά του. Εκτίμησε ότι μπορεί να τα καταφέρει, αλλά αφού εκτίμησε ότι μπορεί να τα καταφέρει, ας τα καταφέρει. Ακόμα και αυτό το πράγμα, το να βάλει τους 4 νέους στην ομάδα, να τους βάλει, ποιους θα βγάλει και πώς θα κρατήσει ισορροπίες
Και καλά, οι ισορροπίες μας φάγανε στον ΠΑΟΚ, κάστε τώρα, εντάξει. Τι εύκολο. Ποιες ισορροπίες. Ναι, ρε, βγάζω τον Βαρέλα και βάζω τον Ζαμπράνο. Βγάζω τον Μπίσεσβαρ και βάζω τον Καλκατουρί. Και μετά έχεις την κρίνη του Βαρέλα. Άσε... Και εσύ τα γκρίνιαζες. Μην το κατηγορείς τον όποιο Βαρέλα και εσύ τα γκρίνιαζες. Ρε φίλε, αν ήμουν καλά και ειδικά με βγάζω, θα γκρίνιαζες. Ναι. Θα γκρίνιαζες αν ήμουν καλά και με βγάζω. Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Είμαι καλά. Ωραία. Τζάλμα Κάμπος. Α, βγάλ τον. Ας τη Δευτέρα τι έγινε. Βγάλ τον τώρα για βάρος το Βιερίνια. Βγάλ τον Μακ. Βγάλ τον. Τον έβγαλες. Ξαναβγάλ τον. Γιατί να μην το βγάλεις. Γιατί είναι ο Μακ, γιατί θα σε κοιτάει στραβά. Βασικά ο Μακ είναι λάθος που βγήκε, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Είναι, θα σε κοιτάει στραβά. Ο Τζάλμα γιατί να στραβώσει, δεν κατάλαβα. Γιατί ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν. Σε προηγούμενο, γιατί δεν ήταν καλός. Και γιατί ξεκινάς από μένα τις αλλαγές, θα σου πει εκείνος. Δεν ξεκινάω από σένα, αγόρι. Για να μπει ο πολύ διαφημισμένος σας Βιερίνια, θα λέει ο Τζάλμα. Άμα δεν νομίζω να το δει αυτό. Άμα το λέει. Αλλά τέλος πάντων, αλλά μπορείς να το πει. Η ομάδα αποφασίζει, φίλε, δεν υπογράφουμε συμμετοχές. Εκτός αν το έχει κάνει και αυτό. Στα αποδυτήρια βλέπεις τι γίνεται, φίλε μου Φερνάντο. Βαρέλα. Θα λέει ο ένας με τον άλλον. Δεν είναι ποδοσφαιρικό αυτό, δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν έχει γκρινιάριδες παίκτες. Που δεν είναι και αφύσικο, δηλαδή θα γκρινιάξει, εντάξει. Ρε παίξε να παίζεις. Θα παίξω, αφού όμως εσείς κάνατε μεταγραφές 1,5 εκατομμυρίου. Και θα βάζετε αυτούς τώρα. Τι λέει 1,5 εκατομμύριο στοίχησες. Και δεν είδαμε ούτε 100.000 ακόμα. Να μην τα δίνατε. Συστή άγω. Δύσκολα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι πιο απλά, να ξέρεις. Ναι, καλά. Πας εκεί, ο οποίος μουρμουρίζει, τι θες αγόρι μου. Ναι, τι κάναμε με σένα για να δω. Πού θα το στείλει. Όχι, τι κάναμε με σένα. Ένα, δύο, τρία. Τι κάνατε με μένα. Ναι. Κάνατε πολύ ωραία πορεία πέρυσι, τι κάνατε με μένα. Άντε πάλι, επιμένεις αυτό που να μην πέσει. Γιατί έτσι θα σου πει ο κάθε τσίμηρο του. Γιατί τι κάνετε με μένα. Κάνατε πράγματα, βελτιωθήκατε, αλλάξατε επίπεδο, πήρατε κύπελο. Σερί, εντάξει. Τι παίξαμε, ρε Μητσό, τι πήραμε, τι παίξαμε. Τι παίξαμε. Τι παίξαμε. Καλούτσικο ποδόσφαιρο, σε ένα διάστημα. Όχι καλούτσικο, καλό. Θυμίζουμε τα παιχνίδια. Πολύ καλύτερο από αυτό που παίζει τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που παίζει τώρα είναι η συνέχεια των play-offs. Έβγαζες και υπεραριθμίες. Το μάθα και αυτό. Το μάθα και αυτό, τις υπεραριθμίες, ναι. Ωραίο πράγμα είναι. Είναι μια τακτική. Εννοείται να βγάζεις συνέχεια παίκτη παραπάνω εκεί που είναι η μπάλα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι η συνέχεια, η τωρινή κατάσταση είναι η συνέχεια των play-offs. Ακριβώς έτσι ήσουν. Υπόθεση. Είναι μια υπόθεση αυτό. Είναι μια εικόνα ίδια. Ο Πίσπας σε κέρδισε. Ναι, ότι φταίει το σημερινό για την περσινή χρονιά, ναι. Από την περσινή χρονιά, δεν είμαστε βέβαιοι. Εντάξει. Εσύ δεν είσαι βέβαιος, εγώ βέβαιος. Πάντως είναι μια κατάσταση που θέλει μια μαγιά, μια διαχείριση. Το δείγμα κακής νοοτροπίας εμφανίζεται στα play-off. Όπου η ομάδα ναι. παρατάει το κλαμπ. Δεν ενδιαφέρει τι θα φέρει, τι θα κάνει, το παρατάει τέλος. Ναι. Ελληνικό δημόσιο, πήρα το κύπελο. Και όλα καλά. Και γίνομαι σάκο του box στα play-off. Και πάει άξιο προκριματικά του Champions League. Ωραία, και τα φέρνει ζωή έτσι και έστω μέσα από αυτά τα προκριματικά παίζει play-off Europa. Μπαίνει ο Μίλους. Mm-hmm. Αλλάζει επίπεδο. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό της ανόδου ενός ανταγωνιστή ψυχολογικά και σε κλίμα. Έχει φέρει αυτή η στάση της ομάδας στα περασμένα play-off. Οι οργανισμοί, οι ομάδες δεν είναι κάτι που ξεκινάει το καλοκαίρι και τελειώνει το όλο καλοκαίρι. Είναι συνέχεια. Αυτό που, λοιπόν, που παρέδωσε η ομάδα πέρσι ήταν τραγικό, κάκιστο και έδωσε μπόνους σε ανταγωνιστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εντάξει, αυτό το ρόστερ φέρει και έναν αποκλεισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μια ομάδα η οποία είναι 100 χιλιόμετρα κάτω από το Βόλιο Σέλας. Εσύ τώρα λέγει ότι θέλεις, ότι δεν είναι συνέχεια. Εγώ λέω ότι είναι συνέχεια. Γιατί έχει να κάνει με το ότι φταίνουν τα παιδιά τόσο, όσο στο ότι η ομάδα έχει στηθεί με μια λογική που δεν υπάρχει κάποιος να την ξυπνήσει, δεν υπάρχει κάποιος να την τεντώσει, δεν υπάρχει κάποιος να την πιέσει ορθολογικά. Βγάζει φοβίες, βγάζει αδιαφορία, βγάζει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς δομήθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ότι βέβαια μένουν όλοι εκεί πέρα και δεν τρέχει κάστρα να αποκλείστηκα εγώ από την Έστερσουτ, εντάξει, είναι ένα άλλο κομμάτι. Αν υπάρχει τέτοιος μαζοχισμός από την ηγεσία και τους κρατάει όλους εκεί για να παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν και δεν τρέχει κάστανο, αυτό λέγεται μαζοχισμός
Δεν τρέχει κάστανο στον κόσμο, υπάρχει μεγάλη ενστάτωση. Δεν τρέχει κάστανο. Αντιδράσεις αυτά. Ναι, υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι δεν φεύγει κανείς. Δηλαδή υπάρχει κανείς υπεύθυνος. Εσύ, άμα κάνεις μια γκέλα σε ένα κείμενό σου, θα τρως μπινελί και 10 μέρες. Θα τρως μπινελί και 10 μέρες. Σύνθετο αυτό. Σύνθετο αυτό νομίζω δεν είναι της ώρας. Για μένα όλα της ώρας είναι. Και οι παντσέτες και απάντηση. Οι αποφάσεις. Έχω απάντηση, αλλά δεν γίνεται. Τι? Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις τώρα. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται? Δεν γίνεται γιατί δεν γίνεται να αλλάξουν πάλι όλα. Μα δεν μπορούν να αλλάξουν όλα. Τι? Λοιπόν, έχουμε το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχουμε συνέχεια στο θέμα του βόλεϊ, το οποίο είναι μεγάλο, βεβαίως. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Εντάξει, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε. Χθες, όλα αυτά που συμβαίνουν με τη διαιτησία, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, κάναμε μια αναφορά και χθες, αλλά νομίζω ότι αφού τελείωσε η εκπομπή... Έχουν γίνει όργια. Ναι, αφού τελείωσε η εκπομπή, ζήσαμε να δούμε... Και θέμα έχει και θέμα σούπερ. Στο site του Γαύρου. Ναι, στο site ήταν, στην εφημερίδα. Στο site μάλλον. Όπου ο Γαβαθιώτης, όλα έχουν την έννοιά τους, έγραφε κείμενο για να υπερασπιστεί τον Παναθηναϊκό και τη διαμαρτυρία στη διαιτησία. Είναι απίστευτα αυτά που ζούμε. Είναι φοβερά. Νομίζω δεν περίμενε κανείς πριν από 5, 10, 15 χρόνια ότι θα έρχονταν αυτή η στιγμή να βιώνουμε μια τέτοια συμμαχία και να έχουμε τον ένα να υποστηρίζει τον άλλον σε τέτοιο βαθμό. Είναι φοβερό. Είναι μια μεγάλη πρόοδο για το ποδόσφαιρο, βεβαίως. Έτσι, γιατί όλα αυτά είναι παραπόμενα τις προσπάθειες να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, το οποίο ήδη καθαρίζει. Σίγουρα. Και τι γίνεται που καθαρίζει το ποδόσφαιρο? Διαμαρτύρεται πρώτος Ολυμπιακός και δεύτερος Παναθηναϊκός επειδή καθαρίζει και επειδή δεν ευνοούνται. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Δεν διαμαρτύρονται γιατί αδικούνται. Η διαμαρτυρία γίνεται για να πάρουν τα επόμενα και γιατί δεν έχουν ευνοηθεί μέχρι τώρα. Μαζί όμως. Ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας μαζί με τον άλλον. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Τα καταγράφουμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πού θα οδηγήσει. Και ποιος θα αντέξει και θα συνεχίσει την προσπάθεια για την κάθαρση. Αλλά πέρα από το ότι ζήσαμε την περίοδο που ο Ολυμπιακός πρώτος και ο Παναθηναϊκός μετά είναι οι πρώτοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για διαιτησίες και από καμιά φάση ο καθένας, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Γιατί άμα τους κάτσει παιχνίδι τύπου Σπάθα στην Τρίπολη, ναι, θα πέσει η κυβέρνηση πραγματικά. Θα πέσει η κυβέρνηση με 30 λάθη εκείνα τα όργια. Ή τύπου, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού παλιότερα, πάλι με Σπάθα. Γιατί αυτός είναι και μεταφερόμενος. Ναι, όλοι είναι μεταφερόμενοι. Ναι. Καλογύρωπλος, δεν ήταν. Τώρα για ένα λάθος φωνάζουν. Και φωνάζουν για να πάρουν τα σφυρίγματα στη συνέχεια, να απειλήσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και σε μηντιακό επίπεδο, ορκισμένοι εχθροί. Είναι καλύτερα. Που όχι μόνο δεν μιλούνται, αλλά μισούνται πραγματικά, ναι. Υπερασπίζεται ο ένας στις θέσεις του άλλου. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που το κατάφερε αυτό το πράγμα. Να λέμε και τα καλά. Ναι, όλη αυτή η πρόοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά στηρίχθηκε στον ΠΑΟΚ και την οποία την υποστήριξε και η ΑΕΚ. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Και υπάρχει το σούπερ θέμα από χθες, Δημήτρη. Ναι. Ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός κόβει διπλωματικές σχέσεις με την ΑΕΚ. Ναι, γιατί πήρε το φυσιοθεραπευτή. Ναι, ο Λιμπερόπουλος που άλλαξε στρατόπεδο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, με ποιο επιχείρημα κατάφερε να πάρει. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ο φυσιοθεραπευτής του Παναθηναϊκού ήταν πληρωμένος? Α. Γιατί ναι, ψάχνεις κανένα επιχείρημα βαθιστόχαστο. Ο άνθρωπος ήταν απλήρωτος προφανώς, ήταν καλός στη δουλειά του, θα αναζήτησε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και του έδωσε την ευκαιρία ο Λιμπερόπουλος. Δεν κατάλαβα. Τι μπορεί άλλο να συνέβη? Έχει ένα λόγο ο Παναθηναϊκός να βάζει τον Λιμπερόπουλο όμως. Γιατί? Γιατί. Δεν τον έδιωξε τον Λιμπερόπουλο. Ναι. Παρετήθηκε και καλά. Δεν είναι κανένας ξένος όμως, είναι. Επαγγελματίας είναι, ρε. Ναι. Τη δουλειά του κάνει. Δεν είχε καλό φυσιοθεραπευτή και πήρε έναν καλό. Δηλαδή, τι, εγώ θα πάω τώρα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αν ήμουν τεχνικός διευθυντής στον ΠΑΟΚ, ναι, δεν το λέω για να είμαι. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα το καλοκαίρι, όταν
θα ήμουν τόσο άχρηστος που δεν θα είχα προπονητές έτοιμους. Θα πήγαινα να πάρω τον Ζουνίδη για να διαλύσω τον Παναθηναϊκό. Απλά πράγματα είναι. Επαγγελματίες είμαστε, φίλε. Γιατί αφού, είναι... αφού σε έβριζε κι αυτός. Ποιος με έβριζε? Την άνοιξη. Δεν νομίζω να έβριζε ιδιαίτερα. Yeah. Έκανε εκεί μια στημένη διαρροή που βγάλανε. Τον αναγκάσανε ο Λιμπερόπουλος, ναι. Ο Ζουνίδης όχι τόσο, αλλά αυτό θα έκανα. Για να περάσω και το μήνυμα, θα νομίζω τώρα να πουλάτε και 3-4 μήνες. Γρήγορα να πάμε στα θέματά μας, να δούμε το ποδόσφαιρο, να δούμε το βόλεϊ, το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και εκεί. Να δούμε τι λέει και ο ΠΑΟΚ, πώς το αντιμετωπίζει, τι θα κάνει, τι έχει κάνει ήδη, με το που επιστρέψουμε. Με αφορμή τα όσα λέγαμε για τους εορτάζοντες και τις πόλεις και τα ονόματα, γράφει φίλος, ο Ηλίας που έκανε την Ηλιούπολη, ξάδερφος του Λευτέρη με την Ελευθερούπολη, ρωτάει. Χρόνια πολλά, Σταύρο, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Προχωράμε, είπαμε, έχουμε και τα ποδοσφαιρικά θέματα. Σάββατο παίζει ο ΠΑΟΚ, άρα πλησιάζουν οι μέρες. Ίσως σήμερα θα φανεί ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, ποιοι υπολογίζονται, ποιοι μένουν εκτός, το πρόβλημα του Λέοβατς και τα λοιπά, τραυματισμοί, οι ανέτοιμοι, είναι ίσως η πιο κρίσιμη προπόνηση σημερινή για την ποδοσφαιρική ομάδα. Και έχουμε όμως και το βόλεϊ, έχουμε και το βόλεϊ με το μεγάλο θέμα και το πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται το θέμα των ξένων. Καταρχάς βλέπουμε μια φωτογραφία σήμερα στο ΠΑΟΚ 4, προπόνηση, παρουσία του Κατσαρή αυτό. Ο Κατσαρής ο οποίος... Η Αντίντας των Δράσων. Το έχουμε ξαναπεί ότι πηγαίνει μόνο στο ποδόσφαιρο, δεν χάνει μάτς του ποδοσφαίρου. Τώρα το αγαπάει πιο πολύ, δεν ξέρω. Είναι λογικό, δεν είναι. Όλο το ποδόσφαιρο αγαπάμε πιο πολύ. Ναι, αλλά δεν πηγαίνει στα λάγια, δεν τα αντέχει, λέει. Δεν τα αντέχει. Καλά αθλήματα. Παρ' όλα αυτά ήταν σήμερα στην προπόνηση της ομάδας Βόλη που ετοιμάζεται και θα μιλήσουμε σε λίγο. Το Βόλη που έχει και τα φιλικά παιχνίδια, έχει και την διαχείριση του θέματος που αφορά τους ξένους και τι ακριβώς θα μάθουμε σε λίγο τι σκέφτονται. Κάποια μηνύματα... για ό,τι λέγαμε νωρίτερα για θέματα διαιτησίας και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όλα όσα αναφέρεις μας πείθουν ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Το λένε οι γραφές ότι όταν φιληθούν τα δύο κεφάλια του τέρατος θα είναι οι έσχατες ημέρες. Τι να πω, ξέρω εγώ. Αυτό δεν περιμέναμε να το ζήσουμε πραγματικά. Πραγματικά τόσο ξεδιάτροπα δεν το περιμέναμε. Και... το βλέπουμε. Πάμε στο βόλι να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Παϊσιάδη, αντιπρόεδρος του ΤΑΠ. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι. Είστε καλά εσείς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάει η προετοιμασία? Όλα καλά? Ξέρετε, όλοι ρωτάνε για τον Γκόμες. Δεν είναι σωστό να ρωτάνε μόνο για τον Γκόμες, αλλά... Όχι, και ξέρετε, με εντολή του Πρόεδρου έχουμε απαγορεύσει μες στο κήπεδο πλέον να γίνονται ερωτήσεις και από τους συναθλητές του στον ίδιο. Κάπου δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, σωστό. Το παιδί, σωστό. Σε λίγο θα γράψει στην πλάτη του, παιδιά είμαι καλά, σε λίγο καιρό θα είμαι έτοιμος. Κατανοητό, ναι, είναι κουραστικό αυτό, εντάξει. Δηλαδή τον αγχώνεις κιόλας. Απλώς είναι και μία, σίγουρα είναι μία αγωνία για όλους μας, αλλά εντάξει, και στον αθλητή τώρα, όποιος το συναντά να του λέει γεια και τι γίνεται, πώς πάει όμως, είναι λίγο... Άσχημο. Κύριε Παϊσιάδη, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Καταρχάς, αυτό προφανώς εσείς το ξέρετε εδώ και καιρό. Δεν είναι ότι τώρα βγήκε μια ανακοίνωση και εσείς πέσατε τα σύννεφα, έτσι δεν είναι? Για τη χρησιμοποίηση 7 κοινοτικών. Απλώς αυτό πήγε να συμβεί στο Συμβούλιο. Ότι ξαφνικά ήταν όλοι ενημερωμένοι για αυτό το θέμα, εκτός από τον ΠΑΟΚ, από το Αιγίνιο και από τον Εθνικό Πειραιός, που εντάξει, τα δύο σωματεία που ανέφερα ήταν στην Α2 και δικαιωματικά δεν ήταν παρόντες στο Συμβούλιο, ναι, της 23 Μαΐου, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν και όχι μόνο, είχε και άποψη και θέση και ψήφισε 23 Μαΐου το τι θέλει για τους ξένους. Απλώς μέσα από την διεργασία που είχε ετοιμάσει ο Ολυμπιακός,
ήρθαν τα σωματεία να τρελάνουν τον κόσμο, δηλαδή να μας τρελάνουν εκεί. Και όταν ζήτησα τα πρακτικά του συγκεκριμένου συμβουλίου του Μαΐου, για να δουν όλοι τι ψηφίσαμε εκείνη τη μέρα, ναι. Είδαν όλοι ότι πραγματικά δεν είχαμε ψηφίσει. Είχαμε ψηφίσει την αλλαγή των 7 ξένων, αλλά δεν ψηφίσαμε ποτέ το ότι φεύγει μέσα από την προκήρυξη μέχρι 4 στο φύλλο αγώνος. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιο σωματείο είχε είτε κοινοτικούς είτε οποιοδήποτε άλλου είδους αθλητές θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέχρι 4 στο φύλλο αγώνος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με μια διεργασία τέτοια από κάτω το τραπέζι κατάφερε αυτό προσελκύοντας σωματεία με ανταλλάγματα εσωτερικά, όπως κάποιους δανεισμούς για φθηνά εισιτήρια τώρα στην αρχή της χρονιάς, όπως κάποια πρόστιμα για γήπεδα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις να μειωθούν στο ελάχιστο. Μισό λεπτό. Το πρώτο τίποτα, δανεισμούς με φθηνά εισιτήρια. Ναι, δανεισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, η Σύρος έχει ένα τεράστιο budget ναι. όλο το χρόνο για ταξίδια. Ναι, λόγω μετακινήσεων. Λόγω μετακινήσεων. Όταν εκδίδει εισιτήρια, ας πούμε, το Σεπτέμβρη, αυτό το κόστος πέφτει σημαντικά. Ναι. Το ίδιο, ας πούμε, και η Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Γενικά τα δύσκολα μέρη που ταξιδεύουν προς το κέντρο ή προς Θεσσαλονίκη έχουν μεγάλα κοστολόγια εκεί. Εκεί υπάρχει ένας εσωτερικός δανεισμός για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, να βρουν λεφτά για να εκδώσουν εισιτήρια, ας πούμε, αεροπορικά τώρα στην αρχή της περίοδου. Από τον Ολυμπιακό ή από την Ελίγκα. Είναι δανεισμός από λεφτά χορηγίας τα οποία θα επιστραφούν στα σωματεία με τα πρώτα λεφτά που θα πάρει λίγα από ΠΑΠ ή από τηλεόραση. Μάλιστα. Τους διευκολύνουν έτσι. Ναι. Ό,τι και να πούμε είναι διεργασία κάτω από το τραπέζι αυτή. Mm-hmm. Αλλά όταν φτάνει να ψηφιστεί και ο ΠΑΟΚ ας πούμε είναι κατά, ήδη τα σωματεία τα οποία έχουν πάρει ανταλλάγματα ψηφίζουν υπέρ, ξεπερνάνε τη θέση των 6 σωματείων και έχουν πλειοψηφία. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε τελικά, θέλω να καταλήξω εκεί, ναι. ήταν κάτι το οποίο φυσικά το ξέραμε και εμείς όταν πήγαμε εκεί πέρα είχαμε καταμετρημένο μια ψηφοφορία στο 6-6. Αλλά η Αλεξανδρούπολη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στηρίζει στάση Αλαφούζου και στο βόλεϊ, Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν βέβαια. Υπάρχουν. Και ψήφισαν. Ψήφισαν υπέρ του Ολυμπιακού. Καλά, αυτό δεν σας παραξενεύει. Όχι, καθόλου. Τι να με παραξενεύσει. Εμείς πρωτού μπούμε μέσα ξέραμε τι θα γίνει πλέον. Όταν εγώ ήμουνα είχα φτάσει στα γραφεία της Λίγκας 3,5 ώρες περίπου πριν αρχίσει το συμβούλιο. Με το που ήρθαν τα δύο σωματεία που ήθελαν να ξέρω τι γίνεται, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε και το έπαιξε και χθες είναι ότι δεν πειράζει, μας κερδίζουν στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και ας χάνουμε το πρωτάθλημα το Μάιο. Το καλό είναι ότι τελικά το μη χειρομπέλτιστο που λένε, ναι. ότι καταφέραμε να περάσουμε το θέμα των ξένων της δεύτερης ζώνης, όπου εκεί πέρα πιθανότητα ανήκει και η Βενεζουέλα και το Ισραήλ, και ενδεχομένως θα έχουμε την ίδια δυνατότητα και με τους υπόλοιπους, δηλαδή με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά. Αν έρθει επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι και η Βενεζουέλα και το Ισραήλ ανήκουν στη δεύτερη ζώνη ξένων αθλητών, θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να έχουμε από 7 ξένους, μέχρι 7 ξένους παίκτες στο... Ζαγοράκι έχουμε, εντάξει, Ευρωβουλή δεν είναι, τι είναι. Ζαγοράκι έχουμε, εντάξει, πολλά έχουμε. Πολλά έχουμε. Ιβάν έχουμε. Άρα, ισχύει το 7 κοινοτική. Ισχύει το 7 κοινοτική. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη διαμορφώσει ένα ρόστερ. Προσαρμοσμένο σε αυτό. Ναι. Με 4 κοινοτικούς. Και θα ενισχυθεί προφανώς. Και φυσικά πλέον ανοίγει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να φτάσει μέχρι τις 7. Άμεσα. Μάλιστα. Και αν ισχύσει αυτό που λέτε, είναι βέβαιο για τη Β' ζώνη, είναι πιθανό. Ναι, εμείς όμως το ψάξαμε, ισχύει. Απλώς πρέπει να επιβεβαιωθεί προς την Ομοσπονδία από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και από εκείνη τη μέρα δηλαδή θα έρθει ένα χαρτί το οποίο πλέον θα μας δώσει και εμάς αυτή τη δυνατότητα. Και είναι, μπορείτε να πείτε τώρα ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, άρα θα συνεχίσει την ενίσχυσή του? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αφιδώς κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Την στιγμή που βλέπει ότι το χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή όμως όπως είναι η ομάδα του,
Νομίζω ότι έχει ένα πολύ πλήρες ρόστερ. Θα το δούμε αγωνιστικά μέσα, μέσα στο πρωτάθλημα και στις διοργανώσεις υπόλοιπες. Και νομίζω ότι αν χρειαστεί, εκεί που ο ΠΑΟΚ νομίζω αλλάζει τη σκυτάλη υπέρ του, είναι ο Δεκέμβρης. Εκεί λοιπόν θα δούμε αν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, είτε σε αύξηση προσώπων ξένων, ας πούμε, τον Δεκέμβρη, είτε σε αλλαγές. Θα γίνουν ό,τι απαραίτητο χρειαστεί. Σε αυτό και ο κύριος Σταλόπουλος και ο Θανάης ο Κατσάρης έχουν αποδείξει ότι, σας λέω, δεν κάνουν πίσω. Βεβαίως. Άρα, κύριε Παϊσιάδη, αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ ελέγχει την κατάσταση, μπορεί να βρει τη λύση, δεν πανικοβάλλεται, αλλά από εκεί πέρα όχι. Ηθικά στο επίπεδο της Λίγκας, του συνεταιρισμού, το πούμε έτσι, υπάρχει ηθικό θέμα ξεκάθαρο. Και υπάρχει ακριβώς εκεί υπάρχει το θέμα, είναι ηθικό το θέμα και είναι κάτι το οποίο έτσι... Εγώ είπα ότι αυτό δεν βαρύνει μόνο τον Ολυμπιακό, βαρύνει και τους υπόλοιπους όλους. Δηλαδή, σωματεία που ήταν κοντά σε εμάς, που είχαμε πολύ καλές σχέσεις, που συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα ακόμα και για δανεισμούς παικτών που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει σε αυτούς, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υλικό σε αθλητές που μπορούμε να διαθέσουμε, φτάσαν να στηρίξουν τον Ολυμπιακό. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ο καθένας είναι ελεύθερος και έχει δική του βούληση. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο τρόπος που έγινε και εκείνο το αθέμητο που μπαίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Εντάξει, και εσείς πρέπει να συμμετέχετε τώρα έχοντας το βάρος, γιατί βάρος είναι επιτυχία, είναι και βάρος. Όμως υπάρχει μια υποχρέωση διατήρηση στην κορυφή και είστε υποχρεωμένοι να μείνετε εκεί έχοντας έναν συνεταιρισμό να λειτουργεί εις βάρος σας ξεκάθαρα. Εντάξει. Δηλαδή να λειτουργεί υπόγεια, γιατί έτσι μάθαν αυτοί. Αυτή είναι δική μου θέση, δεν είναι δική σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Γιατί μπορεί να έχει συνέχεια, ναι. Εννοείται. Ναι, αυτό θα σας πω, ότι τι μπορεί να συμβεί. Δεν σας κρύβω ότι στα προηγούμενα χρόνια, αν και ακούστηκε τη στιγμή της εκλογής του κ. Τορνατόρου ότι ο ΠΑΟΚ στήριξε τον Τορνατόρο, σας είχα πει τότε εγώ ότι ο ΠΑΟΚ από τη Λίγκα μέχρι και εκείνη τη στιγμή ό,τι ήθελε το είχε. Ναι. Ό,τι ήθελε. Και αυτοί που γνωρίζουν καλά και μέσα από το πώς τρέχουν οι διαδικασίες με την περσινή έδρα του ΛΙΚΑΠ, όπου πήγαμε και παίξαμε μέσα στον Πειραιά, ξέρουν πολύ καλά ποιο ήταν το χάντικαπ για τον ΠΑΟΚ εκείνη την στιγμή. Το θέμα είναι ότι αυτό που συνέβη τώρα είναι πραγματικά ρήξη. Ναι. Το είπα και φεύγοντας από τη Λίγκα, έτσι. Ότι πλέον εδώ πέρα φαίνονται ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι είναι μαζί μας. Και πέρα από αυτό είναι ότι πάνε να σε βγάλουν ότι δεν ξέρεις και τι ψηφίζεις. Και όταν έρθαν τα πρακτικά μέσα, όλοι παραδεχτήκαν ότι ναι. Και τότε φυσικά φάνηκε ότι έγινε κάποια συναλλαγή. Άρα σε αυτή την κουβέντα που μου είπατε πριν, και έχετε δίκιο, ότι η στάση του ΠΑΟΚ πλέον, το πρώτο πράγμα που εγώ τους είπα, ότι εκεί που θα φανεί ότι ο ΠΑΟΚ πλέον παίρνει άλλο δρόμο, είναι ότι αλλάζει και τη θέση του στο επίπεδο από του χρόνου, γιατί πλέον έχουν υπογραφεί τα πάντα, στο επίπεδο του όλα δια 12, σε επίπεδο χορηγιών, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να πλήξεις τους υπολείπους και ενδεχομένως και τον Ολυμπιακό, γιατί κρατάει την Προεδρία της Λίγκας. Και αυτό θα είναι φυσικά ένα πλήγμα για το Προεδρείο. Μάλιστα. Τι εννοώ? Ότι όταν ο ΠΑΟΚ κάθεται και παίρνει δια του 12 τα τηλεοπτικά, δια του 12 τις χορηγίες, αν βγει σαν πρωταθλητής και πει ότι πλέον δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία και πάω μόνος μου, πράγμα που γίνεται πλέον στο μπάσκετ, εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλάζουν πολλά πράγματα. Καταλάβετε τι εννοώ? Ναι. Και είναι, νομίζω, το πράγμα που μπορεί να πλήξεις πιο πολύ αυτόν τον συνεταιρισμό. Όταν σου φέρονται έτσι, δεν μπορείς να κάνεις με σταυρωμένα χέρια. Εννοείται. Γιατί δεν φέρονται έτσι σε ένα μικρό σωματείο, φέρονται έτσι στον ΠΑΟ. Σε οποιοδήποτε σωματείο να φερθούν είναι με πτώ αυτό που κάνουν. Αλλά πόσο μάλλον στον ΠΑΟ, εντάξει, γιατί προσπαθούν να το κρεμίσουν. Μα αυτό εννοώ. Δηλαδή, εδώ πέρα, όταν αυτή τη στιγμή αδικείται ο ΠΑΟ, δεν μπορεί να κάνεις με σταυρωμένα χέρια. Και είναι κάτι που το συζητάμε πλέον πάρα πολύ και με τον κύριο Τσαλόπουλο και με τον κύριο Κατσαρή. Δηλαδή, ο τρόπος αντίδρασης σε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία, σας λέω, εμείς αγωνιστικά θα την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αλλά λέμε για το fair του συνεταιρισμού, που εκεί είναι το μεγάλο πλήγμα, δηλαδή. Επειδή ακούμε διάφορα, αν ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιούσε το ξενοδοχείο του Ιβάν Σαββίδη και φιλοξενούσε αντιπάλους χωρίς κόστος ή με ευκολίες πληρωμών κτλ., οι άλλοι τι θα κάνανε? Ακριβώς κάτι δεν διαμαρτυρόταν. Δηλαδή, θέλω να σας πω πάνω σε αυτό που λέτε, ότι ο Ολυμπιακός, στη στιγμή που, γιατί έγινε
έγινε μεγάλη φασαρία μέσα στο Συμβούλιο, τώρα δεν κρέπαναν και... Αλλά κάποια στιγμή μου είπε ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν το θέμα ήταν μεταξύ ας πούμε Αλεξανδρούπολης, θα παίρναμε τέτοια θέση εμείς μες στο Συμβούλιο. Και τους είπα ότι αν η Αλεξανδρούπολη και τους τέσσερις Ευρωπαίους ήταν οι πρώτοι ευνοούμενοι φωτογραφικά από αυτό που πάνε να περάσει σήμερα, θα υπήρχε μια ομάδα ανταγωνιστική της Αλεξανδρούπολης που θα έκανε αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά επειδή το κάνει ο Ολυμπιακός, ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ναι. Άρα το δίκαιο ήταν ο ΠΑΟΚ να αρθρώσει λόγο και να σηκωθεί, να φωνάξει μέσα εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα σήμερα στην Ελλάδα που να μπορεί να πάει σε 7 ξένους, λόγω οικονομικών συνθήκων εννοώ. Ναι. Έτσι. Εκεί ήθελα να πάω. Κύριε Πασιέδη, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη οικονομικά, γενικώς για τα σωματεία. Και με τηλεόραση, ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Και με τηλεόραση τι γίνεται φέτος. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Δεν υπάρχει. Τηλεόραση, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι έτσι έχω πληροφορηθεί, είναι ότι καταλήγουμε μάλλον στην ΕΡΤ. Είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, υπάρχουν συζητήσεις. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ και ο Βασιλιάδης σε αυτό ο υπουργός. Και μάλλον πάμε προς την ΕΡΤ. Μάλιστα. Γιατί εδώ το θέμα έχει να κάνει με τον κόσμο και το που θα βλέπει τον ΠΑΟΚ. Άρα μας λέτε ότι ναι, στα εκτός της παιχνίδια και εκεί... Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αν κατάληξει ένα ανοιχτό κανάλι, ναι, το πρωτάθλημα. Γιατί... Και νομίζω ότι θα έχει και ρεκόρ τηλεθέασης σε πολλά παιχνίδια. Αν το επίπεδο και των άλλων ομάδων είναι υψηλό. Γιατί όταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κατεβάσει... Ενώ στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί θα έχει αρκετά, ναι, φέτος νομίζω. Θα ξεκινήσουμε αρκετά. Δηλαδή ξεκινάμε το ολικά. Θα έχει μετά και άλλα παιχνίδια. Θα είναι σημαντικά. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι ο ανταγωνισμός πολύ ψηλός φέτος. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πλέον και η Σύρος. Και φαίνεται ότι θα είναι καλό και το Βραχάτι. Μάλιστα. Ωραία. Αρκετά δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΟΚ για όλο αυτό το θέμα. Καταλάβατε και αγωνιστικά τι μπορεί να γίνει, όπου φαίνεται να ελέγχεται το θέμα, αλλά και με τους υπόλοιπους στο συνεταιρισμό, ας πούμε, της ΕΣΑΠ, τι θέμα ανοίγει, σχέσεων εμπιστοσύνης και τι ηθικό θέμα υπάρχει. Καταλαβαίνουμε ότι θα κάνουν τα πάντα για να ενισχυθούν μήπως και πάρουν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και περιμένουμε φυσικά και αγωνιστικά να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε ελληνικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα είναι πολύ γεμάτη η χρονιά και στο Βόλι. Είμαστε ακριβώς στη μία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στην εκπομπή και στο ποδόσφαιρο. Δεκάδες τηλεφωνήματα στον Σταύρο Κόλκα από γνωστούς, φίλους, άγνωστους, για να του ευχηθούν χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή. Παρακαλούμε μέχρι τις 2 να μην τον καλείτε άλλο, γιατί υπάρχει και εκπομπή σε εξέλιξη για να αφοσιωθεί εδώ στο έργο του. Αφοσιωμένος είμαι, δεν σηκώνει τηλέφωνο, αφού έχω πει ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο στη γιορτή μου. Δεν σηκώνεις? Όχι. Άλλο πάλι αυτό. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ, ρε φίλε. Εσύ και ο Ζαγοράκης. Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν το κάνω παγένεια, απλά δεν μπορώ να δουλέψω. Μάλιστα. Και τι θα γίνει δηλαδή, να πάρουν αύριο? Να με πάρουν όλο τον άλλο χρόνο. Δεν το... Να τα πούμε, να κάνουμε, να μοιραστεί λίγο το πράγμα. 365 μέρες. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. ΠΑΟΚ 24, δεύτερη ώρα. Είπαμε, πλησιάζει η μέρα αγώνα. Σάββατο απόγευμα παίζει ο ΠΑΟΚ. Κάναμε και χθες μια αναφορά στο site. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο γίνεται. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είδαν την ομάδα τους, μάλλον υποστήριξαν την ομάδα τους από κοντά μία φορά τώρα Σεπτέμβριο στη Ριζούπολη. Ναι. Θα έχουν την ευκαιρία. Δεν είπαν τη λέξη γκολ. Ναι. Ναι. Μία φορά. Στο Έστεσουτ δεν είπαν την ευκαιρία. Όχι, όχι. Από εδώ και πέρα. Μία φορά μήνα Οκτώβριο στην Καλαμαριά, στο Κύπελλο, που προφανώς θα μπορούν να πάνε, ναι. Και μία φορά μήνα Νοέμβριο στη Νέα Σμύρνη, όπου συνήθως έχει ο παδός του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα
Εντός έδρας υπάρχει τιμωρία, πολλά παιχνίδια. Και εκτός έδρας έχει μάτς τα οποία δεν επιτρέπεται μετακίνηση. Έχει Λάρισα, έχει Καραϊσκάκη, έχει ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Δύσκολη περίοδος, πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι τρόποι υποστήριξης. Υπάρχουν, νομίζω. Υπάρχουν. Στο γήπεδο όμως. Δεν μπορούν. Α, το Σάββατο τώρα. Παρά το ότι είναι έτσι το συνέστημα, η πίκρα κτλ., θα είχε πολύ κόσμο. Θα είχε πολύ κόσμο το Σάββατο στο γήπεδο. Βιερίνια θα παίξει. Δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα το βάλει 18. Είναι ειδική σε θέματα Βιερίνια, οικογένεια γενικότερα. Θα παίξω Βιερίνια. 18 δεν ξέρουμε, ίσως για την Τετάρτη ενόψη Λεβαδιακού. Ορίστηκε και από την ΕΠΟ το μάτς Κυπέλλου. Τετάρτη απόγευμα πάω Κλεβαδιακός. Εκεί μάλλον θα τον δούμε. Αυτό το μισοβδόματο παιχνίδι δεν είναι καλό όμως για, για την ομάδα. Για το δέσιμο. Ναι. Δηλαδή μέσα από τα παιχνίδια δεν μπορείς να κάνεις καλύτερη δουλειά, ρε φίλε. Καλό, κακό είναι στο πρόγραμμα. Κύπελλο είναι. Είναι το εντός έδρας μάτς του ομίλου. Μετά είπαμε, θυμίζουμε, ΠΑΟΚ έχει μάτς στην Καλαμαριά με τον Απόλλωνα. Στο Αιγίνιο. Και στο Αιγίνιο πιο, πιο over μετά. 8,5. Πιο μετά. Αυτό είναι το πρόγραμμα και εντάξει, προφανώς πρέπει να περάσει και μάλλον άνετα για το κύπελο. Σάββατο όμως, ΠΑΟΚ, Πανετολικός, θα μιλήσουμε για το μάτς Data Labs μαζί μας στη δεύτερη ώρα. Κέντρο διαβίου μάθησης για σεμινάρια μπαρίστα, bartender, σεμινάρια στα οικονομικά. Για να γίνετε expert στην πληροφορική με σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων και τεχνικού δικτύου, τα πάντα datalabs.edu.gr για ενημέρωση και τηλεφωνικά στο 2310-22-29-62. Και Alter Ego, ενδύματα για όλα τα γούστα, κυρίως ανδρικά ενδύματα, και γαμπριέ και κοστούμια και σακάκια και παπούτσια και κάλτσες, τα πάντα alterego-fashion.gr, δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12 και ανατολικά Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου αριστερά στην άμυνα του ΠΑΟΚ υπάρχει πρόβλημα. Έξω ο Λεβέκ με τις ενοχλήσεις, έξω και Λέοβατς. Αυτό έλεγε ο μάναζερ ότι είχε μια ένεση. Όχι, εκτός ομάδας είναι, με ενοχλήσεις, ναι. Και χθες την προπόνηση. Έξω και ο Λέοβατς που έχει ενοχλήσει τους κοιλιακούς και σήμερα θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό, πολύ δύσκολο σημείο η Κυλιακή ή τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί. Πολύ άσχημα τα μηνύματά σας. Αυτό το ότι μπράβο, επιτέλους, είναι πολύ άσχημο, έτσι, δηλαδή δεν τροπή. Εντάξει, αυτό δεν είναι όντως με τους παίκτες, όλοι μας ήταν χτισμένοι με την εικόνα του Λέοβατς. Να έχει τραυματιστεί φέτος, αλλά, ναι. Να έχει τραυματιστεί ο παίκτης και επειδή, ξέρω εγώ, είναι ντεφορμένα, υπάρχουν έτσι αρνητικά σχόλια. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τον Πανετολικό. Εξάλλου αρχή της χρονιάς είναι. Να έχουμε ενημέρωση, στοιχεία. Σιγά σιγά βλέπουμε όλες τις ομάδες, πώς κινούνται, πώς ενισχύθηκαν, οι στόχοι, οι προσδοκίες. Αυτά συζητάμε. Να μιλήσουμε με τον κύριο Μπελεβόνη, πρόεδρος είναι στον Πανετολικό. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ξεκινάτε τη σεζόν, οι στόχοι, οι προσδοκίες, το σκεπτικό σας? Κοιτάξτε, αυτό που προγραμματίσαμε και αυτό που περιμένουμε, γιατί στο ποδόσφαιρο μπορείς να βάζεις όποιους στόχους θες, όμως δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν, γιατί υπάρχουν και αντίπαλοι, γιατί υπάρχουν και άλλα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι ο βασικός μας στόχος είναι να πάμε καλύτερα από την περσινή χρονιά. Ναι. Και στην πορεία να δούμε ποιος στόχος είναι πιο εφικτός. Θα δούμε, λέτε, τον κόσμο του Πανετολικού να γεμίζει το γήπεδο, γιατί ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδα σας είναι βεβαίως η έδρα, το πάθος, η αγάπη που έχουν οι αγρινιώτες για την ομάδα. Ναι, αυτό είναι και το ζητούμενο για μας. Και ο βασικότερος στόχος μας δεν είναι τόσο οι θέσεις ή οι τίτλοι, γιατί δεν είμαστε και η ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει εύκολα κάποιους τίτλους. Mm-hmm. Είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και κυρίως όλες μας οι κινήσεις γίνονται με αυτό το στόχο. Γιατί είναι δύσκολος, με την καλή έννοια, ο φιλαθλός κόσμος του Πανετολικού. Mm-hmm. Και το βασικότερο που τον ενδιαφέρει είναι
η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να προσπαθεί. Το αποτέλεσμα σαφώς και ενδιαφέρει, αλλά έρχεται σε δεύτερη μοίρα και νομίζω αν υπάρχουν δύο πρώτες προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Και πάνω σε αυτή τη βάση δουλεύουμε κι εμείς. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι και στα διαρκείας πήγαμε σχετικά καλύτερα. Περιμέναμε πολύ καλύτερα από πέρσι, καθότι μειώσαμε τις τιμές. Θα εξαρτηθεί και από την πορεία της ομάδας, θα εξαρτηθεί και πώς, ξέρετε, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετά όλες τις ομάδες. Και όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι, έχει χάσει και τη διάθεσή του ο κόσμος. Το δεύτερο είναι ότι στο ποδόσφαιρο, έτσι όπως λειτουργεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, έχει απομακρύνει αρκετό κομμάτι και ίσως το καλύτερο των φιλάθλων. Αισιοδοξούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Εδώ τώρα ανοίγεται όμως μια κουβέντα μεγάλη. Πώς να πιστεί ο κόσμος ότι γίνεται προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα με την αλλαγή στην ΕΠΟ, την επιστασία της FIFA στη διαιτησία, με διαιτησίες φυσιολογικές στις πρώτες τις αγωνιστικές, δεν θα πω εγώ, ανθρώπινα λάθη θα γίνονται πάντα, όταν οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων δημιουργούν τεχνητές εντάσεις γιατί δεν είχαν αυτά που θα θέλανε. Εδώ σας θέλω τώρα. Πώς να έρθει ο κόσμος. Σταύρο, με το Σταύρο μιλάω. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Και ξέρετε, το κακό είναι ότι δεν γίνεται με πρόθεση να στείλουν μηνύματα οι ομάδες. Δεν μιλάω για τις συγκεκριμένες ομάδες τώρα. Γινόταν και παλιότερα και δυστυχώς συνεχίζει να γίνεται. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε, ευχόμαστε να λειτουργούν οι ομάδες όπως και εμείς. Και το λέω με, όχι τόσο για να ευλογήσουμε τα γένια μας που λένε, αλλά πιστέψτε με ότι τις περισσότερες φορές δεν ξέρω ποιος διαιτητής μας παίζει. Έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια αρκετά κακές διαιτησίες. Δεν θυμάμαι σε εισαγωγικά καλές δηλαδή διαιτησίες. Δεν θυμάμαι σχεδόν καμία που να έχει ευνοηθεί έτσι προκλητικά όπως έχει γίνει με πολλές ομάδες. Και κυρίως στις μεγάλες ομάδες, Σταύρο. Και κυρίως στις μεγάλες ομάδες. Και όχι μόνο αυτές που υπενήσεσαι, αλλά και γενικότερα οι μικρότερες ομάδες με τις μεγάλες υπάρχει ένα θέμα. Ναι, αυτό επηρεάζει όλους. Δηλαδή, πόσο σοβαρός άνθρωπος να έρθει να υποστηρίξει ένα προϊόν που δεν το αντιμετωπίζουν σοβαρά τα μέλη του συνεταιρισμού. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό μόνο σας είπατε πριν ότι ο καλός ο κόσμος πλέον δεν εμφανίζεται στο γήπεδο. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και νομίζω ότι δυστυχώς και στο συνεταιρισμό μας δεν το έχουμε αντιληφθεί όπως πρέπει. Δεν λειτουργούμε για το συμφέρον του ποδοσφαίρου. Ο καθένας υπερασπίζεται τα προσωπικά συμφέροντα. Ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Κοστούλας, το έχει τονίσει πολλές φορές και έχει και μέσα στα συμβούλια αλλά και σε δηλώσεις του. Και νομίζω ότι είναι αυτό που όλοι το γνωρίζουν. Ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντα της ομάδας του, χωρίς να τον ενδιαφέρει η αλλαγή προς το καλύτερο γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Η οποία θα ευνοήσει την ίδια την ομάδα. Εκεί είναι η τρέλα. Όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι αυτό θα ευνοήσει όλες τις ομάδες. Ακριβώς. Και κυρίως τις μεγάλες ομάδες. Ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι περισσότερο από ένα αξιοκρατικό και σωστό ποδόσφαιρο θα ευνοηθούν κυρίως οι μεγάλες ομάδες. Κύριε Πελεβόνη, πείτε μας λίγο για αυτή την ωραία χημεία που έχετε βρει με τον κύριο Χάβο. Είναι σαν να μην μπορείτε εσείς χωρίς αυτόν και εκείνος χωρίς εσάς. Νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια με τον Μάκη του Χάβο και αυτή είναι η αίσθηση που έχουμε κι εμείς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι από τις καλές συνεργασίες με την ομάδα. Γενικά όμως να ξέρετε ότι σαν ομάδα με όλους τους προπονητές και με όλους τους ανθρώπους που έρχονται να συνεργαστούν με την ομάδα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είμαστε αρκετά καλοί. Κυρίως δεν οφείλεται σε εμάς αν χαλάσει μια συνεργασία. Μας ενδιαφέρουν σταθερές σχέσεις. Πιστεύω ότι με το Μάκη το Χάβο, και ειδικά σε αυτό το κομμάτι, με το Μάκη το Χάβο έχουμε, ταιριάζουμε και στη φιλοσοφία αλλά και αγωνιστικά νομίζω ότι ταιριάζει στην ομάδα μας. Και ευχόμαστε όλοι αυτοί να έχει θετικά αποτελέσματα. Και νομίζω ότι επειδή έχουμε την υπομονή και την επιμονή να το καταφέρουμε, να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχει θετικά αποτελέσματα η συνεργασία αυτή. Σάββατο ΠΑΟΚ Πανετολικός. Σε άδειο γήπεδο, εδώ στην άδεια Τούμπα. Μέχρι στιγμής
Έχετε δύο ισοπαλίες στην έδραση με τον Ατρόμητο και εκτός με τον Πανίνο. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα? Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και γίνεται δυσκολότερο γιατί έχω την εντύπωση, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ναι. Εννοώντας ότι περίμενε καλύτερα αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Οπότε είναι άσχημο που βρισκόμαστε σε αυτή την... δεν νομίζω ότι είναι θετικό για μας το ότι είναι άδειο το γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ αυτός που είναι, είτε με τον κόσμο του είτε χωρίς τον κόσμο. Πιστεύω ότι καλά, η βοήθεια του κόσμου δεν το σε, τα αμερικά με την Τούμπα είναι σημαντική, αλλά ξέρετε, καμιά φορά σε μια κακή στιγμή του ΠΑΟΚ ο κόσμος και μετά από συνεχόμενες, σε εισαγωγικά το λέω πάλι, κακές, ίσως είναι καλύτερα να έρθει για τον ΠΑΟΚ να έρθει πιο ήρεμο σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι για μας γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες. Δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει ακόμα, εσείς το ξέρετε πολύ περισσότερο και καλύτερα εκεί. Δεν βγαίνει γιατί κάνει προετοιμασία με άλλο προπονητή. Πήραν παίξει 31 Αυγούστου. Είναι λογικό. Είναι ποδοσφαιρικό θέμα. Είναι ποδοσφαιρικό. Πιστεύω όμως ότι και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, ότι έχοντας υπομονή και για τον ΠΑΟΚ θα έρθουν καλά αποτελέσματα και επειδή και αυτό που βλέπουμε όλοι είναι ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες, κυρίως οι μεγάλες, έτσι μιλάω για τις μεγάλες, ελπίζω να γίνει έτσι ένα ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα. Αν και στο κομμάτι της διαιτησίας που αναφέρεται τα πράγματα πάνε έτσι όπως φαίνεται μέχρι τώρα, γιατί φαίνεται ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ναι. Από πλευράς μεταγραφών να σταθούμε στην ομάδα σας, στην απόκτηση του Βαγγέλη του Μόρα, ήταν κάτι ξεχωριστό ή εντάξει, να μιλήσουμε γενικότερα για όλες τις κινήσεις? Ή και για σας είναι ξεχωριστό το ότι ο Μόρας... Αυτό που διαπιστώνω για το Βαγγέλη το Μόρα εκ των υστέρων. Σίγουρα όταν γίνεται ένας προγραμματισμός και κάνεις μια επιλογή κάποιου ποδοσφαιριστή, περιμένεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Αυτά που είδαμε από τις πρώτες ημέρες του Βαγγέλη στην ομάδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Θέλαμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα είναι ηγέτης, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα βοηθήσει και κυρίως στην άμυνα τα νέα παιδιά που έχουμε, γιατί έχουμε αρκετά ταλαντούχα παιδιά στην άμυνα και στα στόπερ αλλά και τους πλάγιους μπακ. Δείχνει ότι αυτό που περιμέναμε από το Βαγγέλη θα το δώσουμε το παραπάνω στην ομάδα και αγωνιστικά αλλά και στο κομμάτι που προανέφερα, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικότερο. Κύριε Μπελεβόνη, δεν μπορώ να μην σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Πολύ συζητημένο και εδώ. Με στενοχωρεί που ακούγονται όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για τον Νουάρντα βεβαίως. Με στενοχωρεί που ακούγονται όλα αυτά, γιατί ήταν ένα παιδί που στην ομάδα, να ξέρετε, το συμπαθούσαμε ιδιαίτερα. Καλός παίχτης. Πολύ καλός παίχτης. Καλός παίκτης, εγώ θεωρώ, θα σας το πω, παρότι το έχω πει πολλές φορές, ότι είναι και καλό παιδί. Δηλαδή έχει, πρώτον είναι ένα νέο παιδί που ήρθε σε ένα περιβάλλον εντελώς με διαφορετική κουλτούρα σε εμάς και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και νομίζω όσο ήταν εδώ το πετύχαμε, ήταν να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε να νιώσει άνετα και καλά εδώ. Δεν σας έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα με τη συμπεριφορά του την εξωαγωνιστική? Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καταρχάς, και έχω ακούσει και για ξενύχτια, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πίνει. Δεν πίνει. Αυτό δεν πίνει, το. Τις 30 φορές που συναντήσαμε έξω δεν πίνει. Προσπαθήσαμε και ήμασταν περισσότερο από κάθε άλλο παίχτη που είχαμε στην ομάδα κοντά στον Άμρο. Ακούσαμε για τα περιστατικά αυτά και μάλιστα με όποιο τρόπο μπορούσαμε να στείλουμε μηνύματα ότι πρέπει να είναι προσεκτικός, το κάναμε. Πιστέψτε το, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν ένα παιδί που πέρασε από εμάς και τον αγαπάγαμε. Ναι. Το λέω, δεν περιμέναμε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει υπερβολή, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει υπερβολή σε όλα αυτά και θέλω να πιστεύω ότι αν όντως γίνανε, ότι θα ήταν ένα λάθος το οποίο δεν θα το επαναλάβει, γιατί δυστυχώς μπορεί να το πληρώσει αν συνεχίσει να κάνει τέτοια λάθη αρκετά για την καριέρα του και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, το βασικό είναι που μας λέτε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής και της συνεργασίας με τον Ουάρντα στο Πανετολικό δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προβλήματα εξωαγωνιστικά, τα συγκεκριμένα προβλήματα.
Όχι, όχι, δεν διαπιστώσαμε. Δεν διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα που να ήταν. Εξάλλου. Άρα εκπλαγήκατε εσείς βλέποντας το τι συνέβη στην Πορτογαλία ή εδώ κτλ. Αυτό δεν το, ειλικρινά δεν το περιμέναμε. Μάλιστα. Και σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια, γιατί και στον ΠΑΟΚ, εάν είχαμε οποιαδήποτε είδους προβλήματα και συμπεριφορές, θα τη μεταφέραμε, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να κάνουμε μια μεταγραφή, mm-hmm. να φύγει ένας ποδοσφαιριστής από εμάς και να πάρει η ομάδα κάποια χρήματα. Στην ανταλλαγή πληροφοριών θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με όλες τις ομάδες. Δεν είχαμε. Είχαμε μικροπροβλήματα και μάλιστα είπαμε ότι είναι ένα παιδί δύσκολο και περισσότερο το εστιάσαμε, σας είπα, στο θέμα της διαφορετικής νοοτροπίας και κουλτούρας. Κουλτούρας, ναι. Και το ότι ήταν ένα νέο παιδί που ήρθε χωρίς να έχει δίπλα του ανθρώπους που να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Εμείς ήμασταν τυχεροί, βρήκαμε και τέτοιους ανθρώπους και σας λέω, ήταν ο παίχτης που, επειδή θεωρήσαμε ότι και αγωνιστικά ήταν καλά και νομίζαμε ότι το χρειαζόντουσαν αυτό, που βρεθήκαμε με πολλούς τρόπους πολύ κοντά του για να μην δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Όχι αυτού του είδους όμως, έτσι. Δεν είχαμε. Ωραία. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλή σεζόν έχετε. Καλή σεζόν, καλή επιτυχία, τους στόχους σας και ό,τι θέλετε. Και εκεί τα παϊδάκια να μας τα φυλάξετε, θα έρθουμε να κατεβάσουμε ένα δίκυλο τουλάχιστον. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό το κύριο Μάγκη Μελαγκόνη. Το πλανήτη, η γη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι κάτι στον Πλούτονα, κάτι. Τα παϊδάκια τα οποία δεν παχαίνουν τα συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Είναι light παϊδάκια, εκπληκτικά. Ο Πανετολικός με μεταγραφές όπως εγώ, ο Μόρας. Μόρα. Ναι, ναι. Το έχω ανάγκη όποτε μιλάω για Πανετολικό. Επειδή πάντα έχω σε εκτίμηση πόλεις που ο πυρήνας των κατοίκων υποστηρίζει τοπική ομάδα. Η Λάρισα. Η Λάρισα δεν είναι έτσι. Κάνεις λάθος. Τι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι η Λάρισα δεν είναι Γιάννενα και Αγρίνιο. Τι είναι η Λάρισα. Η Λάρισα είναι, έχει την παραδοσιακή της τέλος πάντων δύναμη από παλιά. Μην μιλάς επικούγια που απέχουν. Δεν είναι, είναι μόνο, δεν μιλάω για τους οργανωμένους. Η Λαρισινή είναι πολύ Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, παοξίδες, αεξίδες. Δεν είναι ΑΕΛ. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνεις λάθος. Δεν νομίζω. Δες το γήπεδο. Όχι, δεν σου μιλάω για το πέταλο. Έχουν πρόβλημα. Δεν σου μιλάω για το πέταλο. Και καλά κάνουν ότι έχουν πρόβλημα. Εντάξει. Αν έχουν πρόβλημα με αυτό. Να. Ωραία. Δεν καλά είναι κάνουν. Η πλειοψηφία των Λαρισαίων οπαδών ΑΕΛ. Δεν είναι η πλειοψηφία, όχι. Δεν είναι ούτε Γιάννενα, δεν είναι ούτε Αγρίνιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Στις συγκεκριμένες δύο πόλεις είναι το πιο έντονο το τοπικό στοιχείο και στην ομάδα, κάτι που εγώ το εκτιμώ ιδιαίτερα, και ας μην έχει παοξίδες, δεν με ενδιαφέρει αυτό, ενώ δεν έχει πολλούς. Ναι. Και στο επίπεδο του Πανετολικού σε συμπεριφορά, φιλοξενία κτλ. Είναι πολύ πιο πάνω από τους μέσους όρους που συναντάμε στα ελληνικά γήπεδα. Πηγαίνεις εκεί και αισθάνεσαι σαν το σπίτι σου. Οι άνθρωποι είναι απίστευτα σοβαροί και καλοί. Ξέχωρα αν μας πήραν ένα 800 για τον Ουάρντα, βέβαια, που τη δουλειά τους κάνουν, αυτοί φταίνε. Σπούδαζα 4 χρόνια στη Λάρισα, είναι Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και Αντιπάοκ. Όχι, είστε κομπλεξικοί. Εσύ είσαι κομπλεξικός. Με την ΑΕΛ και τον κύριο Κούγια. Και τα γράφετε αυτά τα πράγματα τώρα. Εσύ είσαι κομπλεξικός. Στα οπαδικά, τις μετρήσεις και αυτά, άστα εμένα γιατί τα μελετάω χρόνια. Το άλλο Σάββατο θα πάμε στη Λάρισα. Να πας. Σε 2 Σάββατα ποτέ είναι. Λοιπόν, ο Πανετολικός με Μόρα, έτσι, στα 36 του πλέον, επέστρεψε μετά από χρόνια την Ιταλία. Έχει έναν Ρουμάνο επιθετικό τον οποίο απέκτησε, επί Βιτορούλ, τον Μόραρ. Πήρε Μόρα και Μόραρ. Έχει έναν Αργεντινό καινούριο, Μάζουρεκ. Πήρε τον Τζέναμο, τον goalkeeper. Τον Ουρουγουανό Ντίας, που είναι μέσος. Πήρε και τον Μαρινάκη, τον αμυντικό, τον Μπακ. Και από εκεί πέρα ο γνωστός κορμός του, με αρκετούς Έλληνες. Καταρχάς έφυγαν παίχτες όπως ο Παπάζογλου, ο Κούσας μετά από χρόνια, ο Κουτρομάνος, ο Μάκος. Έφυγαν παίχτες που είχαν ένα όνομα και μια πορεία στον Πανετολικό. Εκείνος ο Ρότσα, ο κοντός, παίζει η παιχτάρα εκείνη. Ναι. 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 Και εμείς πήγαμε, πήγαμε την Ουάρτα. Μιλάμε για τσακάλια μεγάλα. Και όλοι οι υπόλοιποι, Λατίνοι, Πορτογάλοι κτλ. Φορ ποιον έχουν πάλι. Α, Μαρκόφσκι παραμένει κανονικά. Και βγαίνουν οι κοντοί από πίσω όλη την ώρα. Έτσι βάλαν τον κόλ με τον Μανιόνι, έτσι το βάλαν. Ναι. Και ο Χάβος, ο Μάκης, 47 του χρόνια, συνεχίζει κανονικά στον Πανετολικό. Ο νεομαδητιανός στάρ. Νέα μάδη του. Από... Παίζαμε με τον Παύλο Μελά εκεί
και διώχνε την μπάλα και η μπάλα έφυγε από τον κρεμό. Πάει η μπάλα. Ναι, άλλη μπάλα. Και τότε οι μπάλες είχαν και μισό μισθό. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον ΠΑΟΚ σε λίγο. Πάμε τελευταίο διάλειμμα, 1:30 η ώρα, για να δούμε τι άλλο έχουμε ποδοσφαιρικό. Μια και βγήκε και η προπόνηση. Και η προπόνηση βγήκε, έγινε πρωί. Και από την προπόνηση προκύπτει ότι το παλεύει ο Λέοβατς. Βρίζουν τώρα. Πού σου, δεν τρέπεστε λίγο, δεν τρέπεστε λίγο. Μπήκε στο στούντιο να τεντωθείς. Για έλα μίλα μας γι' αυτό λίγο. Έλα κάνε λίγο μασάζ το αφεντικό. Άντε. Ας εκμεταλλευτούμε λίγο τον εργασιακό μεσαίωνα της χώρας μας. Μπράβο. Σε ολόθερμες ευχές μας στον Μαρίν Λέοβατς να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Να είναι υγιής. Να καταφέρει να παίξει και το Σάββατο και στα υπόλοιπα παιχνίδια εφόσον ο προπονητής του τον επιλέξει. Εγώ νομίζω δεν θα τον επιλέξει το Σάββατο. Θα το παλέψει για... θα τον ετοιμάσει για το Γιάννενα. Που είναι πιο δύσκολο παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μοναδικός στη θέση του. Μπορεί να περνάει μια έτσι αγωνιστική περίοδο παράξενη. Ναι. Βλέπουμε ότι σήμερα ο Μαρίν Λέοβατς ακολούθησε κανονικό πρόγραμμα. Ναι. Παρά τις ενοχλήσεις το παλικάρι. Ναι. Με το ιατρικό επιτελείο να είναι δίπλα του και να παρακολουθεί τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ωραία τα γράφει ο Ρονιάδης. Κάθε μέρα γύρισε. Δίνει και ένα στίγμα έτσι. Αυτό με τις κάμψεις χθες. Ναι, συγκινητικό. Φαντάζεσαι τον Κλάους, μια σκηφτή. Θα πιερώνει τα χέρια του. Ο Κλάους τώρα εκεί πέρα. Κακή. Εντάξει, σεβασμός. Καλά τα πήγε η πρώτη επίσημη. Γιατί λέτε μόνο τα ήταν εκτός έδρας παιχνίδι. Ναι, με την Χαποέλα ακούω. Ακούω τι λέγανε. Ακούω. Εντάξει, πού να βρω τον τόνο στα εβραϊκά. Λοιπόν, ο Λέοβατς το παλεύει το πρόγραμμα κανονικά. Πες του Μίτσου τι βιογραφικό μου ήρθε στο γραφείο, στο διάλειμμα. Ο Λεβέκ προπονήθηκε ατομικά. Συνεχίζει την αποθεραπεία με τρέξιμο και ασκήσεις. Αύριο με τελευταία προπόνηση, 6 ώρα στη Μεσήμβρια, ο ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο απόγευμα με τον Πανετολικό, με έναν καινούργιο διαιτητή. Από αυτούς που ανέβηκαν, τον κύριο Διαμαντόπουλο Αρκαδίας. Αρκαδίας. Έφυγε ο Δελφάκης και ήρθε ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Με έναν καινούργιο διαιτητή. Ο Κατσικογιάννης που έλεγαν ότι τιμωρήθηκε, δεν το έλεγαν αυτό. Για το Λαμία Ολυμπιακός. Δεν τιμωρήθηκε φυσικά. Αν και έτσι τα ήθελαν. Και παίζει κανονικά στον αγώνα Παναθηναϊκός Απόλλωνης Σμύρνης. Κάτι άλλο για τον ΠΑΟΚ. Τι θέλαμε να πούμε. Θέλαμε να πούμε για το... Για το Βιερίνια. Νέο γύρο. Ο Ζαμπράνο είναι έτοιμος. Ναι, καλά είναι. Καλά είναι, διαθέσιμος. Για τον ΠΑΟΚ θέλαμε να πούμε... Το βάλαμε και χθες με το που μπαίνω να πούμε, βγαίνω από ένα meeting και βλέπω Παπαγιαννόπουλο δηλώσεις, πήγα να πάθω κεφαλικό. Αυτά να τα προειδοποιείτε λίγο. Παίζει το γύρο παλίκο Παπαγιαννόπουλο σήμερα. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, για τον Σαββίδη, για τον Σαββίδη και την χθεσινή του επαφή με συνεργάτες της ΠΑΕ κτλ. Βασικό είναι αυτό που είπε και προχθές, το είπε και χθες, ό,τι έγινε, έγινε, το ξεχνάμε, το αφήνουμε πίσω. Αυτό αφορά βεβαίως και όποιο θέμα παρέτησης υπήρχε, όποιο θέμα απομάκρυσης, δεν πάρθηκε απόφαση για να φύγει οποιοδήποτε από όλους όσους ήταν ίσως να ήταν υποψήφοι να αποχωρήσουν. Το αφήνει στην άκρη ο Σαββίδης, δίνει άλλη μια ευκαιρία σε όλο τον κόσμο που είναι μέσα ή γύρω από την ομάδα. Έχει προειδοποιήσει σχετικά, έχει διαπιστώσει θέματα χημίας και εκτός ομάδας και περιμένει από όλους να δουλέψουν μαζί για τον ένα αυτό στόχο ο οποίος υπάρχει και είναι βεβαίως ο πρωταθλητισμός, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και πρωταθλητισμό για να κάνεις, είπαμε, πρέπει να λειτουργούν και όλα τα γύρω-γύρω σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνουν για να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ και στο γήπεδο μετά το πρωτάθλημα. Έφυγε με αυτή την εντολή, ας το πούμε. Είδαμε και ένα ενωτικό μήνυμα από τον Γιώργο Σαββίδη
που μετά από καιρό έτσι εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας άλλος Σαββίδης, άλλο ύφος, άλλες έτσι απόψεις, πιο ενωτικές, είμαστε μια οικογένεια κτλ. Ευχήθηκε και καλή επιτυχία στις άλλες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις κάτι. Είναι μια προσπάθεια και αυτός να βοηθήσει προς το ενωτικό κλίμα. Εντάξει. What you do to me? What you do to me? Yeah. In the meantime, they won't bother me. They don't bother you. They don't bother me. Engine's too loud on this brand new Ferrari V, so we couldn't hear the haters anyway. Part of me, girls say I'm one of the biggest heartbreakers, arguably. Cupid shoot arrows, but this girl make my heart bleed. I swear to God, if I die. This is the graphic of Morakis. Χώρισε ο Μπέος με τη γυναίκα του, ναι. Και λίγες μέρες μετά χώρισε ο Πικέ με τη Σακίδα. Τι κάνει μια ουνιά στο κεραμπίδι. Χώρισε ο Πικέ. Έτσι λέει. Εδώ λέει ο Μανώλης. Τι κάνει μια ουνιά στο κεραμπίδι. Ήταν η Σακίδα στο Βόλο τώρα πρόσφατα. Δεν ξέρω, φίλε. Ο 4.75 γράφει, δεν ξέρω αν είναι λίγο άσχετο, αλλά το γράφει και το αναφέρουμε. Η ομάδα του 16 των 8 Ελλήνων τερμάτισε 40 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Ποια ομάδα του 16, του Τούντορ, αυτή μάλλον η ομάδα, ναι, είναι. Με τι ΕΠΟ ενημέρωση μας μόνο. Πάλι κολλήσαμε στους Έλληνες και στους ξένους. Δεν είναι το θέμα. Θέμα είναι ότι υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο διαλύθηκε. Και το 40 βαθμοί πίσω από τον Ολυμπιακό που λες, φίλε, στα 6 ντέρμπι που έπαιξε στα play-off, βγήκε πρώτη. Ερχόμενη από τη δεύτερη θέση στη διαδικασία. Ναι, δεν υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Τώρα εντάξει τώρα. Δηλαδή υπήρχε ένα γκρουπ. Των ξένων αποκλείστηκε από την Έστερσουτ και οι Έλληνες. Δεν είναι το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι κριτήριο η εθνικότητα. Δεν πρέπει. Το θέμα είναι όμως έγινε. Ότι υπήρχε ένα γκρουπ και μετά δεν υπήρχε γκρουπ. Και εσύ αντί για το γκρουπ να το ενισχύσει με 4 φίχτες, πήγε άλλαξε όλη την ομάδα και μετά ένα χρόνο. Πήρες ένα κύπελο, πώς το πήρες, κάθεσαι και βαφτίζεις πετυχημένη μια χρονιά που έπαιξες 2 μήνες μπάλα, εντάξει, και μετά καταλήγεις να αποκλείεσαι από την Έστερσουντ. Εντάξει, και ο μεγαλομέτωχός σου να δίνει 20 εκατομμύρια τελευταία μέρα των μεταγραφών για να καλύψει τα ακάλυπτα. Που και πάλι δεν έχω 6. Άλλο κι αυτό. Αλλά θα τη βγάλεις με κάνια και κάτσε. Πάλι καλά, δεν έδιωξε τον κάτσε πάλι. Έχεις άλλον έναν. Άρε φίλε τώρα, λίγο ποδόσφαιρο να ξέρατε. Θα καταλάβετε τι έγινε πέρσι. Εδώ μου φέραν τον Μπρίκιτς. Το άγαλμα του Βενιζέλου εδώ απέναντι, πιο κινητικό είναι. Κακή επιλογή. Κακή επιλογή με κακή επιλογή έχει διαφορά. Άλλο παίρνω θερματοφύλακα χωρίς σπόνδυλο και άλλο παίρνω θερματοφύλακα κανονικό που πέφτει, απλά δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα σε μένα. Άλλο Όλσεν, άλλο Μπρίκιτς. Του Όλσεν δεν κόλλησε. Εντάξει, οκ, okay, συμβαίνει. Ο άλλος τώρα μιλάμε τελευταία φορά έπεσε από την κούνια του. Και άλλα πολλά. Μην ποδοσφαιρικά είμαστε καράβλαχοι, ας το παραδεχτούμε επιτέλους. Δεν είναι όλα θεωρίες συνωμοσίας, ποδοσφαιρικό είναι το πρόβλημά μας. Όταν εστιάζουμε τα προβλήματα αλλού, αυτό βολεύει τους άχρηστους που μου φτιάξαν αυτό το πράγμα. Και σε 5 χρόνια, σε 1 μήνα, σε 3 χρόνια θα είναι στην πλατεία, ξέρω εγώ, μια πλατεία, με 2 εκατομμύρια στην τσέπη και θα τα ξύνουνε. Και εμείς τα μαλώνουμε μεταξύ μας. Τι κάθεστε και ψάχνετε τώρα. Μια φορά έχει συμβεί και 2. Εμείς θα μείνουμε εδώ και τρογόμαστε με τα ρούχα μας. Και το περίεργο είναι ότι το άλλο καλοκαίρι πάλι θα ψάχνω εξάρι που δεν πήρα και center back, γράφει εδώ ο φίλος. Να υπάρχει μια αισιοδοξία. Εγώ λέω ότι έγινε μέχρι χθες. Ωραία. Πλέον υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο είναι πολύ ανώτερο από τον ανταγωνιστό. Πολύ ανώτερο. Σε παρακαλώ τώρα, δες τον βασικό σου ανταγωνιστή. Έγγελς Ρωμαό. Μπορεί να είναι το χειρότερο δίδυμο στόπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σε επαγγελματική κατηγορία. Έχουν όμως το know-how. Ξέρουν. Ξέρουν, εντάξει. Είναι ο Καπίνο. Επαγγελματίες πρωταθλητές. Ο Καπίνο, αν του πούμε πάμε να παίξουμε μήλα, θα τον πάρουμε τελευταίο. Εντάξει, ένα κανονικό δεξιμπάκο ο Μάρ, τίποτα ιδιαίτερο, δεν τον βλέπει ο Μάτος, ο κανονικός Μάτος. Ωραία, εξάρι έχουν το Ζηλέ που είναι λίγο πάνω από τον Γκάνιας,
είναι, ό,τι και να λέμε. Στο 8 είναι δυνατή με τον, ο Τζίτζα, Παύλα, ο Φόε, αλλά Μαουρίτσιο έχω. Στο 10 έχω 10 επιλογές παραπάνω από αυτούς. Έχουν το Φορτούνι βέβαια που είναι χρόνια εκεί. Εμείς έχουμε Ελκαντουρί, Μπίσες, Βαλπέρκα κτλ. Στα εξτρέμ δεν τους βλέπω. Δεν τους βλέπω. Και στα φορ είμαι καλύτερος πιστεύω. Έστω και ο Πρίγιοβιτς είναι με τη μέρα του. Γιατί αυτός ο σέρβος που έχουν δεν μου γεμίζει το μάτι. Και ο Εμενή και είναι 64 χρονών. Στα Α, Σαριφά έφυγε τελικά, όχι. Όχι, όχι, εκεί είναι. Δεν παίζει. Πρέπει να παίζουν μεταγραφές. Δεν ξέρω πώς θα παίζει. Από αυτούς που παίζουν είναι καλύτερος, εννοείται. Από αυτούς που παίζουν, από τον Τζούτζεβιτς και τον Εμενίκη, καλύτερος είναι. Πρώτα απ' όλα, ο Εμενίκη είναι εκτός κλίματος. Χαμογελάει την ώρα του αγώνα, σηκώνει αντιπάλους. Αυτά δεν τα ανέχονται στον Πειραιά, από όλο όπως κρατιούνται. Βαράει, ζητάει συγγνώμη. Άκου να δεις πώς χαλάσαν οι καιροί. Έχουν όμως άλλη νοοτροπία. Έχουν, ρε φίλε. Τον πρωταθλητισμό τον. Έχουν πρωταθλητισμό. Εντάξει, περίμενε να τους δεις τώρα σε βάθος χρόνου που δεν έχουν τα κόζια. Και πώς τώρα παίζουν, πού παίζουν. Πρωτάθλημα. Ναι. Εντός με τον Αστέρα Τρίπολης. Εντός με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν δεν ανοίξει τα ποδαράκια του Αστέρας, που εγώ δεν προκαταβάλω κάτι. Ωραία, που καίγεται να πάρει κανένα βαθμό. Ωραία, έρχοντας αυτή η φάη του, την τριάρα που θα πρέπει να είναι οχτάρα την Τρίτη και με πίεση, α μην του πάει λίγο το παιχνίδι στο μισάωρο και α μην έχουν σπρώξιμο και θα σου πω εγώ εσένα. Να κάνει κανένα 0-1 μανιά. Εκεί να του δω εγώ. Γιατί ο πρωταθλητισμός καλός είναι ότι έχουν το know-how, αλλά έχουν το know-how ξεπερνώντας τις κρίσεις με τον γνωστό παράδοτο τρόπο. Ας μην ξεπεράσουν μια φορά μια κρίση έτσι και θα σου πω εγώ εσένα μετά τι know-how έχουν. Θα τα ρίχνουν όλα στη Διευθυνσία. Ας τα ρίχνουν. Να δίνουν άλοθη σε μια ομάδα που δεν πάει κερδίσει. Γενικά στο θέμα ηλικίας μαύρων, ο Κόλκας υπερβάλλει καμιά φορά. Αλλά αυτός ο Εμενίκε παίζει όντως να είναι γύρω στα 50. Γράφει φίλος. Έλα ρε που υπερβάλλω. Ποτέ δεν υπερβάλλω. Σε έχουν στα φορ. Είναι ψευτοενιάρη ο Σέρβος και εσύ αυτό δεν το έχεις. Ο Μάκρης, γιατί δεν το έχει. Το έχει. Έχω Μάκ, έχω Πρίγιοβιτς, έχω Κουλούρη, μια χαρά είμαι. Δεν κατάλαβα. Το θέμα με τον Πρίγιοβιτς είναι τι κάνει όταν πρέπει να βγει από την περιοχή. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα σε αυτόν. Και φάνηκε αυτό στην Νέα Σμύρνη. Είναι σοβαρό το θέμα. Το θέμα με τον Κουλούρη είναι ότι μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα σε αυτόν, δεν έχει τον γκολ. Και το θέμα με τον Μακ είναι ότι πρέπει να αποφασίσεις ότι να τον βάλεις εκεί. Είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Δεν έχεις την απόλυτη σταθερά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι διαιτές που θα σφυρίξουν το Σαββατοκύριακο θυμίζουμε Λεβαδιακός Ξάνθιος Ζαχαριάδης εδώ από Μακεδονία με Κουρομπίλια και Σύπκα. Ο Ολυμπιακός Αστέρας Κουτσάφτης από την Άρτα με Μπαλτά και Ποντίκη. Πλατανιάς Κέρκυρα με στη Λιαρά. Πλατανιάς Κέρκυρα, ναι. Λαμία ΑΕΚ, Βάτσιος Δυτικής Αττικής, Τουμπακάρης Αθηνών, Καμπούρης Εύβοιας. Δυτική Αττική. Πολύ ταξί ξοδεύουμε, φίλοι. Και στη Νέα Ήπο. Παναθηναϊκός Απόλλων, Κατσικογιάννης, Υπήρου. Με Ακρίβο και με Ιντάνα. ΑΕΛ Ατρόμητος, Μάνταλος. Το πάνε τη Δευτέρα, νομίζω, όχι, είναι Δευτέρα. ΠΑΟΚ Πανετολικός, είπαμε, Διαμαντόπουλος Αρκαδίας, με Αλεξέα Μεσσηνίας και Γκάγκα Λάρισας. Ο Αλεξέας και ο Γκάγκας είναι ακόμα μέσα. Και την Δευτέρα έχει ΠΑΣ Γιάννενα Πανίνιος με Κομίνη. Τον φίλο του Σάββου του Κόλκα. Πας Γιάννενα Πανιόνιος. Ναι. Πάμε στα Γιάννενα, πίσω από τον Κομίνη. Και πίσω από τον Τέταρτο. Σύμπκας Πέλλας και Καραγκιζόπουλος Μαθίας. Ο Φωτιάς από την Πέλα είναι. Τον Κολοφωτιά το θυμάστε τον επόπτη. Ναι. Είχε ένα δίδυμο Κολοφωτιάς κατά Μοβράκας. Τότε δεκαετία 80. Ποιος είχε δώσει πέναλτι στο Τζιμπούρ πέρυσι, θυμάσαι. Ο Φωτιάς ήταν. Δεν θυμάσαι. Δεν είναι γενιακό, εκείνο το σκάνδαλο. Ναι. Πολλά μηνύματα, αν είστε χαβαλέ, πρώτα τα μηνύματα εδώ, χαμός γίνεται. Με τα μηνύματα. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα. Τίποτα για τον Κονσεϊσάο να πείτε που έχει μπλέξει με τους μαύρους της Πόρτο. Ο Κονσεϊσάο μου έχει πει τη μυθική ατάκα που την έχω πει 60 φορές στον αέρα.
ένας συμπαίκτης μου κέρδισε την ΚΑΠΑ, το παγκόσμιο με την Ιγυρία της ΚΑΠΑ 20 και δύο χρόνια μετά σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Λόγω ηλικίας. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αύριο πιο πολλά για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Αναφερθήκαμε στην προπόνηση, μιλήσαμε για το βόλεϊ. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πανετολικού, τον κύριο Μπελεβόνη, τον κύριο Μάκη Μπελεβόνη, να μας μιλάει για πολλά και διάφορα, για την ομάδα, για το Χάβο, για τις μεταγραφές, αλλά και για τον Νουάρντα. Να μας λέει ότι δεν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα στο Αγρίνιο, όπως αυτά που παρουσίασε μετά και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πορτογαλία. Θα μου επιτρέψεις πάντως να αμφισβητήσω ότι δεν ήξερε ο Μάκης Μπελεβόνης. Εντάξει. Ναι. Ο Άρντα που συνεχίζει στον Ατρόμητο και είναι βασικός, γρήγορα έγινε βασικός στον Ατρόμητο, προφανώς εκτιμούν την ποιότητά του και τον χρησιμοποιούν. Προχθές για τον Ατρόμητο να πω κάτι, γιατί έβλεπε τον αγώνα πας για έναν Ατρόμητος περιμένοντας ότι θα έχει καλύτερη ποιότητα ως παιχνίδι. Πολύ κακό μάτς, με τον Γιαννούλη να είναι πολύ ασταθής στις έντρες. Κακές πολύ... έντες του Βαλαχέρη που στη Ζούπολη ήρθε να δει το παιχνίδι. Αχα. Λέω το παίζουμε ναι, όβερ και εσύ σκότωσες 12. Ναι, είχε τη σέντρα εκεί στην κεφαλιά του Ριζβάνη, το δοκάρι. Ναι, έβγαλε μία, πέτυχε, αλλά κατά τα άλλα δεν βρήκε γήπεδο. Σε κακό παιχνίδι. Φτάνει μέχρι εκεί και πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Αληθεύει ότι στη Στίχημαν σκέφτονται να βγάλουν στοιχηματισμό με ονομασία ο Πορσελάνινος της χρονιάς. Δίνει 5 απόδοση αν Τσιγκρίνσκι και Λεβέκ συμπληρώσουν λιγότερες από 200 ημέρες τραυματίες. Ο Τσιγκρίνσκι μας είπε φίλος ΣΑΕΚ νωρίτερα που δεν το παρακολουθήσαμε, έχει πάθει ζημιά στο χέρι και είχε μια αποτυχημένη επέμβαση εδώ στην Ελλάδα. Και άργησε και ξανά έκανε και άλλη επέμβαση στην Ιταλία. Ο Τσιγκρίνης και το βιογραφικό του ήταν αυτό, ήταν Λεβέκ, εντάξει. Ναι. Μας τον είχαν προτείνει 20 φορές και είπαμε όχι. Αλλά στο Λεβέκ είπαμε ναι, ένα χρόνο μετά. Τι άλλαξε, καθίστε ψαχτείτε. Όλοι οι ψαγμένοι που... Η Λάρισα ψάχνει προπονητή. Βρήκε ρε, τι ψάχνει, σου πω εγώ. Ποιον? Με κούγια κολλητή είμαστε. Εδώ βλέπω ότι είναι έτοιμη να ανακοινώσει τον κύριο Ματάισεν. Ματάισεν, είναι γνωστός. Αυτό το τυπάει ψάχνει ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει στην Ελλάδα και... Ποιος άλλος θα ξέρει, θα γλιτώσει από τον Κούγια. Δηλαδή είμαι εγώ, έχω δουλέψει στην Ελλάδα και μου λέει ο Κούγιας έλα να δουλέψει σε μένα. Πώς πιθανότητες έχω να πάω. Σε λίγο καιρό ο ΠΑΟΚ θα πάει στο LFC Arena. Σε ένα γήπεδο που πέρυσι έκανε μία από τις καλύτερες του εμφανίσεις. Σε κακό αγωνιστικό χώρο. Να μην τα ξεχνάμε, λες και πέρυσι. Σταμάτα ρε Μίτσο για εκείνο το δίμηνο. Πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο στη Λάρισα. Έμειναν αποσβολωμένοι οι Λάρισαίοι. Ναι. Από την μπάλα που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Μπίσεσβαρ, Μπίσεσβαρ ήτανε. Τον κόλλο Μπίσεσβαρ, το βάλε το πρώτο. Του Μάτος θυμάμαι το δεύτερο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κλείνουμε. Κουράσαμε. 2 η ώρα πήγε. Αύριο και πάλι από τις 12 μέχρι τις 2 με ΠΑΟΚ 4 εδώ στο Λίμπερο.